Κρεαταγορά στο Λονδίνο επισκέφθηκε η Τερέζα Μέη κλείνοντας την προεκλογική της εκστρατεία. Η Βρετανή Πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι μια νίκη των εργατικών στις εκλογές θα ήταν καταστροφική για τον Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα σήμαινε Τζέρεμι Κόρμπιν στο 10 της Downing Street και Τζον Μακδόναλντ στο Υπουργείο Οικονομίας. Τι συνδυασμός θα ήταν αυτός? Ξέρουμε ότι θα κατέστρεφαν την οικονομία μας και το άλλο που ξέρουμε με τους εργατικούς είναι ότι πάντα οι εργαζόμενοι πληρώνουν το τίμημα. Στον απόϊχο της νέας τρομοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο, ο Τζέρεμι Κόρμπιν άσκησε για άλλη μια φορά κριτική στην επιλογή της Μέη να μειώσει το προσωπικό της Βρετανικής αστυνομίας. Ο τρόπος να αντιμετωπίσεις μια απειλή στη δημοκρατία δεν είναι να μειώσεις τη δημοκρατία, αλλά να αντιμετωπίσεις την απειλή. Αυτό σημαίνει ικανή χρηματοδότηση της αστυνομίας. Είναι η μόνη που έβγαλε από τους δρόμους 20.000 αστυνομικούς. Θα στείλουμε πίσω 10.000 άμεσα. Ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατικών, Τιμ Φάρον, δήλωσε ότι η προκήρυξη εκλογών έγινε προς όφελος των συντηρητικών. Όμως δεν εξελίσσεται όπως προσδοκούσαν, διότι η Τερέζα Μέη έλαβε πολλές κακές αποφάσεις.